Ο περιφερειακός της πόλης της Χίου ολοκληρώνεται με το κομμάτι, το πρώτο τμήμα από το γεφύρι του Παρθένη μέχρι κάτω την παραλία και με το κομμάτι από το Λατόμι που πάει κάτω στο τάγμα του Δεσπότη. Το κομμάτι που αφορά το δρόμο από το γεφύρι του Παρθένη μέχρι την παραλία συζητήθηκε προχθές στο πρωτοδικείο οι απολυτριώσεις. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να κοινοποιηθεί από τον δικαστή που ανέλαβε την υπόθεση το κόστος για τις απολυτριώσεις. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ευελπιστούμε να έχουμε και γρήγορη εξέλιξη όσον αφορά το κόστος των απολυτριώσεων για να προχωρήσουμε να ζητήσουμε έγκριση δημοπράτησης. Καλώς έχουν το πραγμάτο, μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει το έργο αυτό να πάρει το δρόμο της δημοπρασίας. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, καταβάλλεται προσπάθεια με τους ιδιώτες που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας να υπάρξει διευθέτηση, να βρεθεί η κοινή συνιστόσα, έτσι και αυτό το κομμάτι, αφού είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, να προχωρήσει και αυτό να πάρει το δρόμο της δημοπρασίας. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους ιδιώτες είναι σε καλό δρόμο, έτσι ώστε να αποσύρουν την αίσθηση αυτή που έχουν κάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τα 9,5 εκατομμύρια είναι για το πρώτο τμήμα μόνο ή και για συνολικά για το... Τα 9,5 εκατομμύρια είναι για το πρώτο κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, διότι είναι πάνω από τον ποταμό και στην ουσία γίνεται μια τεράστια γέφυρα μέχρι κάτω την θάλασσα με προσβάσεις στα περιουσιακά στοιχεία των ιδιωτών αριστερά και δεξιά του ποταμού. Υπάρχει έτσι κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μέχρι πότε θα πρέπει να έχει γίνει το έργο αυτό προκειμένου να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις? Εάν όλα πάνε καλά με την απολυτρίωση, η οποία συζητήθηκε όπως είπαμε προχθές στο πρωτοδικείο της Χίου, σε λίγες εβδομάδες θα ζητήσουμε τη δημοπράτηση του έργου. Τα χρονικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.